Ποια ήταν η χειρότερη σου στιγμή? Είχα αντιμετωπίσει διάφορα θέματα με την υγεία μου και το έχω ξαναπεί κιόλας γυναικολογικά και γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουμε ελέγχους συχνά και όλα αυτά. Αλλά όλα είναι αντιμετωπίσιμα. Δηλαδή, ό,τι αντιμετωπίζεται και ξέρεις, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται κι εγώ κομμάτια γίνονται. Υπάρξει στη ζωή σου και ο ερωτικός σύντροφος ο Παντελής. Δεν ήμασταν ζευγάρι με τον Παντελή, αυτό εννοώ. Υπήρξε διάστημα που κάναμε πάρα πολύ παρέα και που ο ένας ήταν πολύ κοντά στον άλλον. Αλλά τώρα, ξέρεις, αν μου συνεχίζεις να μου μιλάς, θα σου πω κλείσε την κάμερα, γιατί δεν μου επηρεάζει πολύ την ψυχολογία όλο αυτό το πράγμα. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο ήμουνα σε σχέση και το έχουμε και οι δύο πει, το λέγαμε και δεν το κρύψαμε ποτέ, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον οποίο ήμασταν σχεδόν, ξέρω, 4,5-5 χρόνια, δεν ξέρω, ήμασταν. Αλλά ο Κωνσταντίνος είναι οικογένεια. Και νομίζω ότι έχουμε μία σχέση που δεν μπορεί κανείς να είναι, ξέρω, ένα πράγμα που δεν διαλύεται και δεν είναι ερωτικής φύσεως. Κρατάς φιλικές σχέσεις, τέλος πάντων, μετά. Με όλους. Η έννοια γάμος υπάρχει στη ζωή σου? Υπάρχει μόνο αν γίνει, ξέρεις, παραδοσιακά. Αλλιώς δεν το θέλω. Εσύ παραδοσιακά? Με κλαρίνα και χορούς και γλέντια. Θέλω να είμαι καλεσμένη. Ναι, έχω. Δεν μου φαίνεται. Όχι. Ναι. Δηλαδή, ο γάμος θα ήθελες να είναι ένα πανηγύρι. Για τα πανηγύρια. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Ή αλλιώς θα ήθελα να γίνει πολύ. Πολύ ξαφνικά, εγώ αυτός και ενδεχομένως κάποιοι πολύ δικοί μας άνθρωποι, αλλά τύπου στα ξαφνικά να μην είναι οργανωμένα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα μπω σε διαδικασία να βάλω προσκλητήρια, να φτιάχνω τις μπομπονιέρες, να ετοιμάζω τον εφικό, να κάνω τέτοιες. No way, με τίποτα. Θες να γίνεις μητέρα? Πάρα πολύ. Ναι, εννοείται. Αλλά ακόμα και αν δεν συμβεί, έχω ήδη μπει σε διαδικασία να δω τι συμβαίνει με την υιοθεσία. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να υιοθετούσα παιδάκια. Το έχω πει ξανά. Και επειδή λόγω των θεμάτων που έχω αναγκάστηκα να μπω και σε αυτό το τρυπάκι, τέλος πάντων δεν θα είχα κανένα απολύτως θέμα. Ιδανικά θα ήθελα η οικογένεια να είναι με την εικόνα που έχω εγώ, έτσι. Έχεις χαργεντιστεί ποτέ στο ραδιοφωνικό booth? Δεν υπάρχει μέρος που δεν το έχω κάνει αυτό.